είπαν ότι θα πας μια ειδική αποστολή. Δεν ήξερα ότι θα με βάλουν μένα μέσα στα χιόνια, ότι θα με πάνε στην ψηλότερη κορφή. Σε ποιο όρος είμαι? Στο Σινά? Όχι αυτό. Στο Έβερεστ ούτε. Αυτό το χιόνι είναι ποιότητα Ζαχαριάχνη. Άρα, εδώ που βρίσκομαι, βρίσκομαι στο όρος Κουραμπιέ. Και πώς θα κατέβω εγώ? Ωραία κουραμπιέδες που θα φάμε φέτος τα Χριστούγεννα! Τα σύνεργα που θα χρειαστούμε. Δύο μεγάλα ταψιά του φούρνου σας, τα οποία έχουμε ντύσει με αντικολλητικό χαρτί. Ένα μίξερ με το συγκεκριμένο σύρμα και αν το μίξερ σας έχει και αυτό το σύρμα που είναι για πιο συμπαγείς ζύμες, ίσως να μας χρειαστεί. Τα υλικά που θα χρειαστούμε. 850 γραμμάρια αλεύρι μαλακό. Αν όμως εσείς δεν έχετε αλεύρι μαλακό στο σπίτι, χρησιμοποιήστε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, περίπου 8 φλιτζάνια του τσαγιού. 4 κρόκους αυγών. Έχουμε διαχωρίσει τους κρόκους από τα σπράδια. Και τα σπράδια μην τα πετάξετε, διότι θα σας δείξω μια εύκολη συνταγή για μπισκότα στιγμής. 2 φακελάκια βανίλιας. 300 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος. Αντιστοιχεί περίπου σε 1,5 φλιτζάνι του τσαγιού. Μην παραλείψετε το βούτυρο γάλακτος, διότι όλη η κοσμοθεωρία του κουραμπιέ στηρίζεται πάνω του. 200 γραμμάρια φυτίνι, ένα φλιτζάνι δηλαδή του τσαγιού. Μισό φακελάκι baking powder. Το φακελάκι είναι 15 γραμμάρια, άρα εμείς θέλουμε το μισό, περίπου στα 7,5 γραμμάρια, που αντιστοιχεί σε μια κουταλιά της σούπας γεμάτη baking powder. Θα ρίξετε δηλαδή το φακελάκι σε μια κουταλιά της σούπας και μόλις τη δείτε ότι γεμίσει πάρα πολύ καλά, σταματάτε. Το υπόλοιπο το κρατάτε, αλλά το κλείνετε πάρα πολύ καλά, διότι αν το αφήσετε ανοιχτό, είναι για πέταμα. 100 γραμμάρια ζάχαρη, μισό φλιτζάνι του τσαγιού περίπου. 250 γραμμάρια αμύγδαλα καβουρδισμένα και χοντροκοπανισμένα. Αντιστοιχεί σε 1,5 φλιτζάνι του τσαγιού, όταν το αμύγδαλό μας δεν το έχουμε χοντροκοπανίσει. Τι σημαίνει χοντροκοπάνισμα? Το έχουμε βάλει κάτω στα πατώματα και το χτυπήσαμε με ένα βαρύ αντικείμενο. Ένα σφινάκι ούζο, ένα σφινάκι κονιάκ. Αν δεν έχετε όμως κονιάκ, βάλτε δύο σφινάκια ούζο. 1, 2. Ανθόνερο. Αν δεν έχετε ανθόνερο, έχουμε δοκιμάσει να φτιάξουμε κουραμπιέδες και με ροδόνερο. Δεν έχει καμία σχέση η μυρωδιά. Προτιμήστε ανθόνερο. Και μια συσκευασία ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα. Αυτή εδώ είναι 450 γραμμάρια, παρακαλώ. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω τη διαδικασία, θέλω να πάρετε το baking powder και να το πασπαλίσετε στο αλεύρι σας, έτσι από πάνω. Ανακατέψτε για περίπου 1 λεπτό. Με επιμέλεια, έτσι ώστε να πάει το baking powder παντού, σε όλη την ποσότητα του αλευρίου. Παραμερίστε τα υλικά, κάντε χώρο δηλαδή, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Κοίτα ρε γάμο το. Τέτοια βλέπουν οι φίλοι μας μετά και λένε ότι είμαι τσιαπατσούλης. Αυτή η συνταγή μας την έχει δώσει ο φούρναρης του καναλιού μας, που σ' ό,τι μας έχει δείξει και μας έχει φτιάξει είναι υπερ επιτυχημένο. Ευχαριστούμε Γιάννη Φιλίππου, ευχαριστούμε. Θέλω τώρα μέσα στον κάδο του μίξερ να ρίξετε το βούτυρο και τη φυτίνη. Δεν θα ήθελε να ήταν λίγο λιωμένο το βούτυρο? Όχι. Ρίχνουμε και τη φυτίνη. Μήπως να αλλάξω σύρμα, να βάλω το άλλο το πιο χοντρό, γιατί το βούτυρο θα είναι σκληρό.
Στην αρχή. Όχι, οκ. Okay. Ρίξτε και τη ζάχαρη. Εγώ έχω βέβαια τις ενστάσεις μου πώς γίνεται να ρίχνουμε βούτυρο και φυτίνη. Εντάξει, φυτίνη είναι μαλακή, αλλά το βούτυρο είναι ιδιαίτερα σκληρό. Πώς αυτό το σύρμα θα γίνει όλη η διαδικασία με το βούτυρο το οποίο θέλουμε να αφρατέψει και να γίνει σαν σαντιγί. Για να δοκιμάσουμε. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε από χαμηλή ταχύτητα, να μην πετάξει τη ζάχαρη με το βούτυρο απ' έξω. Και είπαμε και ο Θεός βοηθός. Έχει πετάξει, βεπίρ, που σου είπα, έχει πετάξει ήδη τη μισή ζάχαρη και το... Μα έχει πετάξει το βούτυρο και τη ζάχαρη απ' έξω. Το κόψω το βούτυρο. Το κόψα σε μικρά, πόσο να το κόψω. Αφού το βούτυρο είναι σκληρό, θέλει να το λιώσεις πρώτα το βούτυρο λίγο. Τέτοιο βούτυρο. Αυτό το βούτυρο θέλει λίγο. Θέλει λιώσιμο, τι μου λες. Το βούτυρο κανονικό. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς βγάλαμε το βούτυρο κατευθείαν από το ψυγείο, ήταν μέγα λάθος. Πρέπει να το αφήσουμε τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν να χρησιμοποιήσουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι ώστε να μαλακώσει. Γιατί, αν δεν μαλακώσει, θα δείτε το θέμα που είδατε πριν λίγο. Πάμε πάλι. Είδατε, σιγά σιγά αρχίζει να χτυπιέται καλά το βούτυρο και το θέλουμε να αφρατέψει, να γίνει σαν σαντιγί. Τώρα θα αυξήσουμε την ταχύτητα, σταδιακά, ώστε να φτάσει στην υψηλότερη κλίμακα. Είδατε, πραγματικά είναι θαυμάσιο. Το βούτυρό μας έγινε λες και είναι σαν τη γη. Τώρα θα κατεβάσουμε την ταχύτητα στο χαμηλότερο σημείο και θα ρίχνουμε ένα-ένα τους κρόκους των αυγών έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο βούτυρο. Στη συνέχεια θα ρίξουμε τις βανίλιες. Τώρα θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο πώς θα ρίξουμε το αλεύρι που έχουμε προσθέσει και το baking powder και το έχουμε ανακατέψει. Θέλω στη χαμηλή ταχύτητα να πάρουμε ένα κουτάλι της σούπας, να παίρνουμε αλεύρι και να ρίχνουμε σιγά σιγά έτσι ώστε να ενσωματώνεται. Δεν θέλω το αλεύρι να σας πέσει πολύ γιατί θα σας γίνει πολύ σφιχτή η ζύμη. Θέλουμε να γίνει μαλακιά η ζύμη. Πάμε.
Πριν να ρίξετε την επόμενη κουταλιά σούπας αλεύρι, αφήνετε 5-6 δευτερόλεπτα να περάσουν. Και νομίζω ότι τώρα που το μείγμα μας αρχίζει να γίνεται πιο συμπαγές, καλό θα ήταν να αλλάξουμε το σύρμα. Με μια μαρίζ κάντε και τις στατιχώματα, να πέσει όλο μέσα. Αυτό είναι. Βάζουμε το άλλο, που είναι για πιο συμπαγής ζύμες. Αν δεν έχετε μίξερ, μπορείτε όλα αυτά να τα κάνετε, όχι να τα κάνετε στα χέρια, είναι δύσκολο, ε. Νομίζω ότι οι κουραμπιές είναι τελικά θέλει μίξερ. Πάμε. Με αυτό το σύρμα αφήστε 10 περίπου δευτερόλεπτα πριν ρίξετε την επόμενη κουταλιά σούπας αλεύρι. Γιατί δεν το ενσωματώνει τόσο γρήγορα όσο το προηγούμενο σύρμα που είχαμε. Τώρα ρίχνουμε το σφινάκι ούζο και το σφινάκι κονιάκ και συνεχίζουμε πάνω κάτω. Παίρνουμε και τη μαρίζα έτσι, βοηθάμε λίγο. Ώρα να προσθέσουμε και τα χοντροκοπανισμένα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Μια χαρά. Τώρα βάλτε το χέρι σας και πιέστε να φτιάξετε μια μπάλα. Ρίξτε την επιφάνεια εργασίας. Αυτό είναι. Με τα χέρια σας προσπαθήστε όλα τα ψίχουλα αυτά που βλέπετε από το ζυμάρι σας να τα ενσωματώσετε. Έτσι. Έτσι ώστε να είναι σαν πυλός. Θέλω να ανάψετε το φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Φέρνουμε το ταψί στην επιφάνεια εργασίας, εκεί, σε μια γωνία. Και τώρα το μέγα ζήτημα που προκύπτει. Τι σχήμα θα δώσουμε στους κουραμπιέδες μας? Αυτό το αφήνω στην κρίση σας, ό,τι εσάς σας αρέσει. Αν θέλετε το κλασικό σχήμα του κουραμπιέ, είναι αυτό. Παίρνετε μια ποσότητα περίπου όσο ένα μανταρίνι. Εντάξει, το δουλεύετε λίγο στα χέρια, έτσι, ώστε να υπάρξει σύμπτυξη όλων των μερών. Αμύγδαλα, βούτυρο, αλεύρι. Και αφού λοιπόν το δουλέψετε έτσι για 10 δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σας, μετά δίνετε ένα πεπλατισμένο σχήμα. Αυτό. Βλέπετε. Αυτό είναι το κλασικό σχήμα του κουραμπιέ. Το δεύτερο σχήμα
σαν μισοφέγγαρο και το σχήμα που θα δώσουμε στους δικούς μας κουραμπιέδες. Ποσότητα όσο ένα καρύδι και αυτό το σχήμα του κουραμπιέ βολεύει πολύ. Δεν σας κουράζει στο πλάσιμο. Άρα εμείς θα φτιάξουμε στρόγγυλους κουραμπιέδες. Δουλεύουμε ανάμεσα στις παλάμες μας, κάνουμε κάποια στρουμφίσματα, δηλαδή στιφογυρίσματα και έτοιμο τοποθετούμε στο ταψί. Να το βλέπεις το ταψί. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Και ξέρετε γιατί αυτό είναι το επικρατέστερο σχήμα ανάμεσα στα άλλα δύο. Διότι σας είπα, είναι μια μπαλίτσα ο κουραμπιές μας και τρώγεται με τα μανίας και χωρίς να μας λερώνει. Ο κουραμπιές όταν τον δουλεύουμε ανάμεσα στις παλάμες μας μπορεί να σπάσει, να γίνει έτσι. Μη σας ανησυχεί. Σφίξτε λίγο περισσότερο το ζυμαράκι εδώ, αλλά όχι πολύ ώρα δούλεμα. Δεν θέλουμε να γίνει σκληρός ο κουραμπιές, θέλουμε να είναι έτσι αφράτος και ανάλαφρος. Ό,τι ήθελα να σας το δείξω για το σχήμα, σας το έδειξα. Ο καμεραμάνας έρθει να κλείσει την κάμερα. Μέχρι να τελειώσω αυτά. Πλάσαμε και όλα τα κουραμπιεδάκια μας. Βγάλαμε περίπου 50 με 55 κουραμπιεδάκια. Τώρα, θα τους βάλουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Περίπου στα 20 λεπτά. Αλλά θα τους κοιτάμε ίσα να πάρουν χρώμα και θα τους βγάλουμε. Έφυγαν για φούρνο, αλλά να τους σταυρώσουμε τους κουραμπιέδες μας, να μας βγουν καλοί άντε και το χρόνο. Μόλις τους βγάλουμε, τότε εκείνη τη στιγμή που είναι ζεστή από το φούρνο θα τους ραντίσουμε με το ανθόνερο ψεκάζοντάς τους, έχει και ψεκαστικό εδώ, μια χαρά. Πέρασαν τα 5 λεπτά, βάλαμε και την πανέμορφη γιορτινή μας πιατέλα. Τώρα θέλω με ένα κουτάλι της σούπας να ρίξετε μια μικρή ποσότητα ζάχαρη άχνη στο μπάτο της πιατέλας. Εντάξει. Και παίρνουμε τον κουραμπιέ, τον περνάμε έτσι από εδώ, τον τοποθετούμε. Το ίδιο κάνουμε και με τους υπόλοιπους. Μην αφήσετε να κρυώσουν οι κουραμπιέδες πάνω από 7 λεπτά, διότι δεν πρόκειται να πιάσει η ζάχαρη μετά με τίποτα στον κουραμπιέ. Και μας αρέσει η ζάχαρη άχνη. Και μας έχει περισσέψει αυτή η άχνη ζάχαρη. Η τελευταία πινελιά είναι να πάρετε ένα κοσκινιστήρι αν έχετε, να ρίξετε την άχνη ζάχαρη μέσα στο κοσκινιστήρι και να κάνετε αυτό. Να χιονίσετε τα κουραμπιεδάκια σας. Και μια μικρή εσάν κανέλας, διότι λατρεύω τη μυρωδιά της κανέλας. Έτσι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά να σπάει και το κατάλευκο τοπίο των κουραμπιέδων μας.